Στην αρχή ήταν ο Λόγος. Και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό. Και Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή προς τον Θεό. Όλα έγιναν διαμέσου αυτού. Και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει. Μέσα σε αυτόν ήταν ζωή. Και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων. Και το φως μέσα στο σκοτάδι φέγγει. Και το σκοτάδι δεν το κατέλαβε. Υπήρξε ένας άνθρωπος αποσταλμένος από τον Θεό, που ονομαζόταν Ιωάννης. Αυτός ήρθε προς μαρτυρία για να δώσει μαρτυρία σχετικά με το φως, για να πιστέψουν όλοι διαμέσου αυτού. Δεν ήταν εκείνος το φως, αλλά για να δώσει μαρτυρία σχετικά με το φως. Ήταν το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Ήταν μέσα στον κόσμο και ο κόσμος έγινε διαμέσου αυτού και ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Στα δικά του ήρθε και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Όσοι όμως τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του, οι οποίοι όχι από αίματα, ούτε από θέλημα σάρκας, ούτε από θέλημα άνδρα, αλλά από τον Θεό γεννήθηκαν. Και ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας και είδαμε τη δόξα Του, δόξα ως μονογενή από τον Πατέρα, γεμάτος χάρη και αλήθεια. Ο Ιωάννης δίνει μαρτυρία για αυτόν και φώναξε λέγοντας: «Αυτός ήταν για τον οποίο είπα, εκείνος που έρχεται πίσω από μένα είναι ανώτερός μου, επειδή ήταν πριν από μένα». Και όλοι εμείς λάβαμε από το πλήρωμά Του και χάρη επάνω σε χάρη. Επειδή και ο νόμος δόθηκε διαμέσου του Μωυσή, η χάρη όμως και η αλήθεια έγινε διαμέσου του Ιησού Χριστού. Κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό. Ο μονογενής Υιός που είναι στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος τον φανέρωσε. Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννη, όταν οι Ιουδαίοι από τα Ιεροσόλυμα έστειλαν ιερείς και Λεβίτες για να τον ρωτήσουν: «Εσύ ποιος είσαι?» Και ομολόγησε και δεν αρνήθηκε και ομολόγησε ότι: «Δεν είμαι εγώ ο Χριστός». Και τον ρώτησαν: «Τι λοιπόν, είσαι εσύ ο Ηλίας?» Και λέει: «Δεν είμαι». «Είσαι εσύ ο προφήτης?» Και απάντησε: «Όχι». Του είπαν λοιπόν: «Ποιος είσαι?» Για να δώσουμε απάντηση σε αυτούς που μας έστειλαν. Τι λες για τον εαυτό σου? Αποκρίθηκε: «Εγώ είμαι φωνή κάποιου που φωνάζει δυνατά μέσα στην έρημο. Κάντε ίσιο το δρόμο του Κυρίου», όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας. Και οι αποσταλμένοι ήσαν από τους Φαρισαίους και τον ρώτησαν και του είπαν: «Γιατί λοιπόν βαπτίζεις αν εσύ δεν είσαι ο Χριστός, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης?» Ο Ιωάννης απάντησε σε αυτούς λέγοντας: «Εγώ βαπτίζω με νερό. Ανάμεσά σας όμως στέκεται εκείνος που εσείς δεν γνωρίζετε. Αυτός είναι εκείνος που έρχεται πίσω από μένα, ο οποίος είναι ανώτερός μου, του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από το υπόδημά του».
Αυτά έγιναν στη Βιθαβαρά, πέρα από τον Ιορδάνη, όπου βάπτιζε ο Ιωάννης. Κατά την επόμενη μέρα, ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού να έρχεται προς αυτόν και λέει: «Να, ο αμνός του Θεού, ο οποίος σηκώνει την αμαρτία του κόσμου». Αυτός είναι για τον οποίο εγώ είπα: «Πίσω από μένα έρχεται ένας άνδρας που είναι ανώτερός μου, επειδή ήταν πριν από μένα». Και εγώ δεν το γνώριζα. Αλλά για να φανερωθεί στον Ισραήλ, γι' αυτό ήρθα εγώ, βαπτίζοντας μέσα στο νερό». Και ο Ιωάννης έδωσε μαρτυρία λέγοντας ότι «είδα το πνεύμα να κατεβαίνει από τον ουρανό σαν περιστέρι και έμεινε πάνω του». Και εγώ δεν το γνώριζα, αλλά εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω με νερό, εκείνος μου είπε: «Σε όποιον δεις το πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει επάνω του, αυτός είναι που βαπτίζει με πνεύμα Άγιο». Και εγώ είδα και έδωσα μαρτυρία ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Κατά την επόμενη μέρα στεκόταν πάλι ο Ιωάννης και δύο από τους μαθητές του, και προσιλώνοντας το βλέμμα του στον Ιησού που περπατούσε, λέει: «Να ο αμνός του Θεού». Και τον άκουσαν οι δύο μαθητές να μιλάει και ακολούθησαν τον Ιησού. Και καθώς ο Ιησούς στράφηκε και τους είδε να ακολουθούν, τους λέει: «Τι ζητάτε?» Εκείνοι είπαν σε αυτόν: «Ραβί», που μεταφραζόμενο λέγεται δάσκαλε. «Πού μένεις?» Τους λέει: «Ελάτε και δείτε». Ήρθαν και είδαν που μένει και έμειναν μαζί του εκείνη την ημέρα. Και η ώρα ήταν περίπου 10. Ήταν ο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνα Πέτρου, ο ένας από τους δύο που άκουσαν γι' αυτόν από τον Ιωάννη και τον ακολούθησαν. Αυτός βρίσκει πρώτος το δικό του αδελφό, τον Σίμωνα, και του λέει: «Βρήκαμε το Μεσσία», που μεταφραζόμενο σημαίνει ο Χριστός. Και τον έφερε στον Ιησού. Ο Ιησούς, κοιτάζοντάς τον καλά, είπε: «Εσύ είσαι ο Σίμωνας, ο γιος του Ιωνά. Εσύ θα ονομαστείς Κηφάς», που μεταφράζεται Πέτρος. Και την επόμενη μέρα ο Ιησούς θέλησε να βγει έξω στη Γαλιλαία και βρίσκει τον Φίλιππο και του λέει: «Ακολούθα με». Και ο Φίλιππος ήταν από τη Βηθσαϊδά, από την πόλη του Ανδρέα και του Πέτρου. Ο Φίλιππος βρίσκει τον Ναθαναήλ και του λέει: «Βρήκαμε εκείνον τον οποίο ο Μωυσής έγραψε μέσα στον νόμο και οι προφήτες, τον Ιησού, τον γιο του Ιωσήφ, αυτόν από τη Ναζαρέτ». Και ο Ναθαναήλ είπε σε αυτόν: «Μπορεί να προέλθει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ?» Ο Φίλιππος λέει σε αυτόν: «Έλα και δες».
Ο Ιησούς είδε τον Ναθαναήλ να έρχεται προς αυτόν και λέει για αυτόν: «Δέστε, ένας αληθινά Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος». Λέει σε αυτόν ο Ναθαναήλ: «Από πού με γνωρίζεις?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: «Πριν ο Φίλιππος σε φωνάξει, σε είδα όταν ήσουν κάτω από τη σικιά». Αποκρίθηκε ο Ναθαναήλ και του λέει: «Ραβί, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: «Επειδή σου είπα, σε είδα κάτω από τη σικιά πιστεύεις, μεγαλύτερα από αυτά θα δεις». Και του λέει: «Σας διαβεβαιώνω απόλυτα, από τώρα θα δείτε τον ουρανό ανοιγμένο και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν επάνω στον Υιό του ανθρώπου». Και την τρίτη μέρα έγινε γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας. Και εκεί ήταν η μητέρα του Ιησού. Προσκλήθηκε μάλιστα στο γάμο και ο Ιησούς και οι μαθητές του. Και επειδή έλειψε το κρασί, η μητέρα του Ιησού λέει σε αυτόν: «Δεν έχουν κρασί». Ο Ιησούς λέει σε αυτή: «Τι κοινό υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα, γυναίκα? Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου». Η μητέρα του λέει στους υπηρέτες: «Να κάνετε ό,τι σας λέει». Και υπήρχαν εκεί 6 ιδρίες πέτρινες, οι οποίες κοίτονταν σύμφωνα με τη συνήθεια του καθαρισμού των Ιουδαίων, που η κάθε μία χωρούσε 2 ή 3 μέτρα. Ο Ιησούς λέει σε αυτούς: «Γεμίστε τις ιδρίες με νερό». Και τις γέμισαν μέχρι επάνω. Και τους λέει: «Αντλήστε τώρα και φέρτε στον αρχιτρίκλινο». Και έφερε. Και καθώς ο αρχιτρίκλινος γεύτηκε το νερό, που είχε μεταβληθεί σε κρασί και δεν ήξερε από πού είναι, οι υπηρέτες όμως που είχαν αντλήσει το νερό ήξεραν. Ο αρχιτρίκλινος φωνάζει τον ημφίο και του λέει: «Κάθε άνθρωπος βάζει πρώτα το καλό κρασί και αφού πιούν πολύ, τότε το κατώτερο. Εσύ φύλαξες το καλό κρασί μέχρι τώρα». Αυτή την αρχή των θαυμάτων έκανε ο Ιησούς στην Κανά της Γαλιλαίας. Και φανέρωσε τη δόξα του και πίστεψαν σε αυτόν οι μαθητές του. Ύστερα από αυτό, κατέβηκε στην Καπερναούμ. Αυτός και η μητέρα του και οι αδελφοί του και οι μαθητές του και έμειναν εκεί όχι πολλές ημέρες. Και πλησίαζε το Πάσχα των Ιουδαίων και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Mm-hmm.
και μέσα στο ιερό βρήκε αυτούς που πουλούσαν βόδια και πρόβατα και περιστέρια και τους αργυραμιβούς να κάθονται. Και φτιάχνοντας ένα μαστίγιο από σχοινιά, τους έδιωξε όλους από το ιερό. Πρόβατα και τα βόδια και τα νομίσματα των αργυραμιβών τα σκόρπισε και αναποδογύρισε τα τραπέζια και είπε σε αυτούς που πουλούσαν τα περιστέρια: «Σηκώστε τα από εδώ». Μην κάνετε τον οίκο του πατέρα μου οίκον εμπορίου. Τότε οι μαθητές του θυμήθηκαν ότι είναι γραμμένο: «Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε». Αποκρίθηκαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και του είπαν: «Ποιο σημείο δείχνει σε εμάς, επειδή κάνεις αυτά?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και τους είπε: «Γκρεμίστε τούτον τον ναό και σε τρεις ημέρες θα τον στήσω όρθιον». Οι Ιουδαίοι είπαν: «Ο ναός αυτός οικοδομήθηκε σε 46 χρόνια και εσύ θα τον στήσεις όρθιον σε τρεις ημέρες?» Εκείνος όμως έλεγε για τον ναό του σώματός του. Όταν λοιπόν αναστήθηκε από τους νεκρούς, οι μαθητές του θυμήθηκαν ότι αυτό τους έλεγε και πίστεψαν στη γραφή και στο λόγο που είχε πει ο Ιησούς. Και ενώ ήταν στα Ιεροσόλυμα κατά τη γιορτή του Πάσχα, πολλοί πίστεψαν στο όνομά του, βλέποντας τα θαύματά του που έκανε. Ο ίδιος ο Ιησούς όμως δεν τους εμπιστευόταν, επειδή τους γνώριζε όλους και επειδή δεν είχε ανάγκη να δώσει κάποιος μαρτυρία για τον άνθρωπο, δεδομένου ότι αυτός γνώριζε τι ήταν μέσα στον άνθρωπο. Υπήρχε δε ένας άνθρωπος από τους Φαρισαίους που ονομαζόταν Νικόδημος, άρχοντας των Ιουδαίων. Αυτός ήρθε στον Ιησού μέσα στη νύχτα και του είπε: «Ραβί, ξέρουμε ότι ήρθες δάσκαλος από τον Θεό, επειδή κανένας δεν μπορεί να κάνει αυτά τα σημεία που εσύ κάνεις, αν ο Θεός δεν είναι μαζί του». Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: «Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από επάνω, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού». Ο Νικόδημος λέει σε αυτόν: «Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να γεννηθεί ενώ είναι γέροντας? Μήπως μπορεί να μπει μια δεύτερη φορά στην κοιλιά της μητέρας του και να γεννηθεί?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς: «Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο που έχει γεννηθεί από τη σάρκα είναι σάρκα, και εκείνο που έχει γεννηθεί από το πνεύμα είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις ότι σου είπα πρέπει να γεννηθείτε από επάνω. Ο άνεμος πνέει όπου θέλει και ακούς τη φωνή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι είναι καθένας που γεννήθηκε από το πνεύμα». Αποκρίθηκε ο Νικόδημος και του είπε: «Πώς μπορούν να γίνουν αυτά?» Αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε: «Εσύ είσαι ο δάσκαλος του Ισραήλ και αυτά δεν τα ξέρεις. Σε διαβεβαιώνω απόλυτα ότι μιλούμε εκείνο που ξέρουμε και μαρτυρούμε εκείνο που είδαμε, και δεν δέχεστε τη μαρτυρία μας. Αν σας είπα τα επίγεια και δεν πιστεύετε, πώς θα πιστέψετε αν σας πω τα επουράνια?» Και κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, αυτός που ήταν στον ουρανό.
Και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι μέσα στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Για να μην χαθεί, καθένας ο οποίος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Επειδή με τέτοιο τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Δεδομένου ότι ο Θεός δεν απέστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος διαμέσου αυτού. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν κρίνεται. Όποιος όμως δεν πιστεύει έχει ήδη κριθεί, επειδή δεν πίστεψε στο όνομα του μονογενή Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήρθε στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι περισσότερο παρά το φως, για το λόγο ότι τα έργα τους ήσαν πονηρά. Επειδή όποιος πράττει τα φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως για να μην έρθουν σε έλεγχο τα έργα του. Όποιος όμως πράττει την αλήθεια έρχεται στο φως για να φανερωθούν τα έργα του, ότι έγιναν σύμφωνα με τον Θεό. Ύστερα από αυτά, ήρθε ο Ιησούς και οι μαθητές του στη γη της Ιουδαίας και έμενε εκεί μαζί τους και βάπτιζε. Εκεί όμως βάπτιζε και ο Ιωάννης, στην Ενών, κοντά στο Σαλήμ, για το λόγο ότι εκεί υπήρχαν πολλά νερά και έρχονταν και βαπτίζονταν. Επειδή ο Ιωάννης δεν είχε ακόμα ρηχτεί στη φυλακή, έγινε λοιπόν συζήτηση για τον καθαρισμό από τους μαθητές του Ιωάννη με μερικούς Ιουδαίους. Και ήρθαν στον Ιωάννη και του είπαν: «Ραβί, εκείνος που ήταν μαζί σου πέρα από τον Ιορδάνη, για τον οποίο εσύ έδωσες μαρτυρία, δες, αυτός βαπτίζει και όλοι έρχονται σε αυτόν». Ο Ιωάννης αποκρίθηκε και είπε: «Δεν μπορεί ο άνθρωπος να παίρνει τίποτε αν δεν είναι σε αυτόν δοσμένο από τον ουρανό. Εσείς οι ίδιοι είστε μάρτυρές μου ότι είπα: δεν είμαι εγώ ο Χριστός, αλλά ότι είμαι αποσταλμένος μπροστά από εκείνο. Όποιος έχει την νύμφη είναι ο νυμφίος. Ο δε φίλος του νυμφίου που στέκεται και τον ακούει, χαίρεται υπερβολικά για τη φωνή του νυμφίου». Αυτή λοιπόν η δική μου χαρά εκπληρώθηκε. Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ δεν ελαττώνομαι. Αυτός που έρχεται από επάνω είναι υπεράνω όλων. Αυτός που είναι από τη γη, από τη γη είναι. Και από τη γη μιλάει. Αυτός που έρχεται από τον ουρανό είναι υπεράνω όλων. Και εκείνο που είδε και άκουσε, αυτό δίνει ως μαρτυρία. Και κανένας δεν δέχεται τη μαρτυρία. Όποιος δεχτεί τη μαρτυρία του, επισφράγησε ότι ο Θεός είναι αληθής. Δεδομένου ότι εκείνος που ο Θεός τον απέστειλε, μιλάει τα λόγια του Θεού. Επειδή ο Θεός δεν του δίνει το πνεύμα με μέτρο. Ο Πατέρας αγαπάει τον Υιό και όλα τα έδωσε στο χέρι του. Όποιος πιστεύει στον Υιό έχει αιώνια ζωή. Όποιος όμως απειθεί στον Υιό δεν θα δει ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω της. Καθώς λοιπόν ο Κύριος έμαθε ότι οι Παρισαίοι άκουσαν πως ο Ιησούς κάνει περισσότερους μαθητές και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης, αν και ο ίδιος ο Ιησούς δεν βάπτιζε αλλά οι μαθητές του, άφησε την Ιουδαία και αναχώρησε πάλι για τη Γαλιλαία. Έπρεπε μάλιστα να περάσει διαμέσου της Σαμάριας. Έρχεται λοιπόν στην πόλη της Σαμάριας που την έλεγαν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που ο Ιακώβ έδωσε στον Ιωσήφ το γιο του. Και υπήρχε εκεί μια πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν, κουρασμένος καθώς ήταν από την οδηπορία, καθόταν έτσι όπως ήταν στην πηγή. Η ώρα ήταν περίπου 6. Έρχεται κάποια γυναίκα από τη Σαμάρια για να αντλήσει νερό. Ο Ιησούς λέει σε αυτήν: «Δώσε μου να πιω». Επειδή οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη για να αγοράσουν τροφές. Του λέει λοιπόν η γυναίκα η Σαμαρίτισσα: «Πώς εσύ, ενώ είσαι Ιουδαίος, ζητάς να πιεις από μένα που είμαι γυναίκα Σαμαρίτισσα? Επειδή δεν έχουν επικοινωνία οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες». Ο Ιησούς αποκρίθηκε και της είπε: «Αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω», εσύ θα ζητούσες από αυτόν και θα σου έδινε το ζωντανό νερό». Η γυναίκα λέει σε αυτόν: «Κύριε, ούτε δοχείο άντλησης έχεις και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν έχεις το ζωντανό νερό? Μήπως εσύ είσαι μεγαλύτερος από τον πατέρα μας τον Ιακώβ, που μας έδωσε το πηγάδι και ήπια από αυτό αυτός και η γη του και τα ζωντανά του?» Ο Ιησούς αποκρίθηκε και της είπε: «Καθένας που πίνει από τούτο το νερό θα διψάσει ξανά. Όποιος όμως πιει από το νερό,
που εγώ θα του δώσω δεν θα διψάσει στον αιώνα. Αλλά το νερό που θα δώσω σε αυτόν θα γίνει μέσα του πηγή νερού που θα αναβλύζει σε αιώνια ζωή. Η γυναίκα λέει σε αυτόν, «Κύριε, δώσε μου αυτό το νερό για να μην διψάω ούτε να έρχομαι εδώ να αντλώ». Ο Ιησούς λέει σε αυτήν, «Πήγαινε, κάλεσε τον άνδρα σου και έλα εδώ». Η γυναίκα απάντησε και είπε, «Δεν έχω άνδρα». Ο Ιησούς λέει σε αυτήν, «Σωστά είπες ότι δεν έχω άνδρα, επειδή πέντε άνδρες πήρες και εκείνον που έχεις τώρα δεν είναι άνδρα σου. Αυτό που είπες είναι αλήθεια». Η γυναίκα λέει σε αυτόν, «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες μας προσκύνησαν σε τούτο το βουνό. Και εσείς λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνούμε». Ο Ιησούς της λέει, «Γυναίκα, πίστεψέ με ότι έρχεται ώρα κατά την οποία ούτε σε τούτο το βουνό, ούτε στα Ιεροσόλυμα θα προσκυνήσετε τον Πατέρα. Εσείς προσκυνάτε εκείνο που δεν ξέρετε. Εμείς προσκυνούμε εκείνο που ξέρουμε, επειδή η σωτηρία είναι από τους Ιουδαίους. Όμως έρχεται ώρα και ήδη είναι, όταν οι αληθινοί προσκυνητές θα προσκυνήσουν τον Πατέρα με πνεύμα και με αλήθεια, επειδή ο Πατέρας τέτοιου είδους ζητάει να είναι εκείνοι που τον προσκυνούν. Ο Θεός είναι πνεύμα, και εκείνοι που τον προσκυνούν με πνεύμα και με αλήθεια πρέπει να τον προσκυνούν». Η γυναίκα λέει σε αυτόν, «Ξέρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, αυτός που λέγεται Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα αναγγείλει όλα». Ο Ιησούς λέει σε αυτήν, «Εγώ είμαι αυτός που σου μιλάει». Και πάνω σε αυτό ήρθαν οι μαθητές του και απόρρισαν ότι μιλούσε με γυναίκα. Κανένας όμως δεν είπε «Τι ζητάς» ή «Γιατί μιλάς μαζί της». Η γυναίκα άφησε λοιπόν τη στάμνα της και πήγε στην πόλη και λέει στους ανθρώπους, «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκανα. Μήπως είναι αυτός ο Χριστός?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν σε αυτόν. Εν τω μεταξύ, όμως, οι μαθητές τον παρακαλούσαν λέγοντας, «Ραβί, φάε». Και εκείνος είπε σε αυτούς, «Εγώ έχω φαγητό να φάω που εσείς δεν ξέρετε». Έλεγαν λοιπόν οι μαθητές του ανάμεταξύ τους, «Μήπως του έφερε κάποιος να φάει?» Ο Ιησούς λέει σε αυτούς, «Το δικό μου φαγητό είναι να πράττω το θέλημα εκείνου που με απέστειλε και να τελειώσω το έργο του. Δεν λέτε εσείς ότι τέσσερις μήνες είναι ακόμα και έρχεται ο θερισμός? Προσέξτε, σας λέω, σηκώστε ψηλά τα μάτια σας και δείτε τα χωράφια ότι είναι κιόλας άσπρα για θερισμό. Και εκείνος που θερίζει παίρνει μισθό και μαζεύει καρπό για αιώνια ζωή, για να χαίρεται μαζί και εκείνος που σπέρνει και εκείνος που θερίζει. Επειδή σε τούτο αληθεύει ο λόγος ότι άλλος είναι εκείνος που σπέρνει και άλλος εκείνος που θερίζει. Εγώ σας απέστειλα για να θερίζετε εκείνο στο οποίο εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι κοπίασαν και εσείς μπήκατε μέσα στον κόπο τους». Από δε την πόλη εκείνη, πολλοί από τους Σαμαρίτες πίστεψαν σε αυτόν εξαιτίας του λόγου της γυναίκας που έδινε μαρτυρία ότι «μου είπε όλα όσα έπραξαν». Καθώς λοιπόν ήρθαν σε αυτόν οι Σαμαρίτες, τον παρακαλούσαν να μείνει κοντά τους και έμεινε εκεί 2 ημέρες. Και πολλοί περισσότεροι πίστεψαν εξαιτίας του λόγου του και έλεγαν στη γυναίκα ότι «δεν πιστεύουμε πλέον εξαιτίας του λόγου σου, επειδή εμείς ακούσαμε και γνωρίζουμε ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρας του κόσμου, ο Χριστός». Και ύστερα από 2 ημέρες αναχώρησε από εκεί και πήγε στη Γαλιλαία, επειδή ο ίδιος ο Ιησούς έδωσε μαρτυρία ότι προφήτης δεν έχει τιμή στην ίδια του την πατρίδα. Όταν λοιπόν ήρθε στη Γαλιλαία, οι Γαλιλαίοι τον δέχτηκαν όταν είδαν όλα όσα είχε κάνει στα Ιεροσόλυμα κατά τη γιορτή, επειδή και αυτοί είχαν έρθει στη γιορτή. Ο Ιησούς λοιπόν ήρθε ξανά στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου είχε κάνει το νερό κρασί. Και υπήρχε ένας αυλικός του βασιλιά που ο γιος του ήταν ασθενής στην Καπερναούμ. Αυτός, μόλις άκουσε ότι ο Ιησούς ήρθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία, πήγε σε αυτόν και τον παρακαλούσε να κατέβει και να γιατρέψει το γιο του, επειδή επρόκειτο να πεθάνει. Ο Ιησούς λοιπόν του είπε,
Αν δεν δείτε σημεία και θέρατα, δεν θα πιστέψετε. Ο αυλικός του βασιλιά λέει σε αυτόν, «Κύριε, κατέβα πριν πεθάνει το παιδί μου». Ο Ιησούς λέει σε αυτόν, «Πήγαινε». Ο γιος σου ζει. Και ο άνθρωπος πίστεψε στο λόγο που ο Ιησούς είπε σε αυτόν και αναχωρούσε. Και ενώ αυτός ήδη κατέβαινε, τον συνάντησαν οι δούλοι του και του ανήγγυλαν λέγοντας ότι ο γιος σου ζει. Τους ρώτησε λοιπόν την ώρα κατά την οποία έγινε καλύτερα και του είπαν ότι χθες, την 7η ώρα, τον άφησε ο πυρετός. Κατάλαβε λοιπόν ο πατέρας ότι αυτό έγινε κατά την ώρα εκείνη, κατά την οποία ο Ιησούς είπε σε αυτόν ότι ο γιος σου ζει. Και πίστεψε αυτός και ολόκληρη η οικογένειά του. Αυτό πάλι είναι το δεύτερο θαύμα που έκανε ο Ιησούς καθώς ήρθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία.